Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Σήμερα στο Σεφ στην Κουζίνα, ο Γιάννης Κοτούλας μας μαγειρεύει μια υπέροχη πατατόσουπα βελουτέ και ο Σεφ Μάνος Γκοτζούλιας ένα νοστιμότατο ριζότο με τυριά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για ακόμη ένα απόγευμα Σαββάτου εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα. Και επειδή πάμε προς το χειμώνο και έχει κρύο έξω, είπαμε σήμερα να σας δείξουμε μια ωραία, θα έλεγα, χειμωνιάτικη συνταγή, να την απολαύσετε και να ζεσταθείτε. Αλλά αυτό θα σας το δείξω αφού πρώτα υποδεχθώ τον πρώτο, παρακαλώ, Σεφ, για σήμερα εδώ στην εκπομπή. Και πάμε αμέσως τώρα να καλωσορίσουμε τον Γιάννη Κοτούλα. Καλώς τον. Έτσι, δυνατά η χειραψία μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθα, εγώ καλώς ήρθα και εσάς. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, σου είχα ζητήσει να μου κάνεις μια σούπα βελουτέ. Ναι. Και θα κάνουμε σήμερα σούπα, εξαιρετική συνταγή. Ωραία. Εξαιρετική συνταγή. Λοιπόν, πριν όμως δείξουμε τα υλικά και το πώς ακριβώς θα γίνει η συγκεκριμένη συνταγή, θέλω να σας πω ότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διαγωνισμό έχουμε εξασφαλίσει για όλους εσάς τους τηλεθεατές μας. Πραγματικά, δηλαδή, θα εξοπλίσουμε το σπίτι σας, θα εξοπλίσουμε μάλλον την κουζίνα σας και το ψυγείο σας με όλα αυτά εδώ τα προϊόντα που βλέπετε μπροστά μας και άλλα τόσα. Και ξεκινάω να σας τα παρουσιάζω ένα-ένα, γιατί είναι πάρα πολλά τα δώρα που θα κερδίσει κάποιος τηλεθεατής από εσάς που μας παρακολουθείτε. Έχουμε λοιπόν τηλεοκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα της εταιρείας Γραβάνης στην Λάρισα. Θα κερδίσετε επίσης πολύ νόστιμα παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα Ζαφυριάδης. Επίσης μια ολοκληρωμένη σειρά με μπαχαρικά Φίνιξ και καφέδες Αλφα από την εταιρεία Γεώργιος Κατσίφας. Ακόμη θα σας δώσουμε ένα καλάτι γεμάτο με κοτόπουλα από την εταιρεία Πίντος, ορεινά κοτόπουλα της εταιρείας Πίντος που τα μαγειρεύουμε και όλες εδώ στην εκπομπή. Περίπου υπολογίστε στα 20 με 30 κιλά όσπρια κυερίου, βεβαίως, όπως το ακούτε. Όχι απλά χειμώνα θα βγάλουν. Να δανείσεις κιόλας. Χρονιά ολόκληρη. Και ακόμη ένα καλάθι γεμάτο με πάρα πολλά προϊόντα της αρτοβιομηχανίας Χατζής. Πώς σου φαίνεται το δώρο? Είναι... φορτόγκα στα τέρματα. Αυτό είναι. Δεν πάει άλλο. Παιδιά, μου κάνετε λίγο το ακουστικό όμως, αν γίνεται, σας παρακαλώ τον ήχο. Όλα αυτά λοιπόν τα δώρα θα τα κερδίσει ένας τηλεθεατής που μας παρακολουθεί. Αυτό είναι για ολόκληρη πολυκατοικία, δεν είναι για ένα τηλεθεατή. Λοιπόν, εμείς τα δίνουμε σε ένα, γιατί φροντίζουμε να έχουμε πάρα πολλά δώρα και δώρα αξίας. Δηλώνετε συμμετοχή με SMS, το βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης. Γράφετε στο κινητό σας SEF. Αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, την περιοχή από την οποία μας παρακολουθείτε και το κάνετε αποστολή στο 54-121. Όσα πιο πολλά μηνύματα στείλετε, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να είσαστε εσείς ο τυχερός μας τηλεθεατής που στο τέλος της εκπομπής θα δείτε το όνομά σας στο κάτω μέρος της οθόνης. Καλή επιτυχία, είναι πάρα πολλά τα δώρα. Θα ξεκινήσουμε? Πάμε. Θα μου κάνεις μια χάρη όμως. Τι θες? Έχω βαρεθεί να μαγειρεύω μαζί σου. Τι θέλεις? Μπορώ να φέρω βοηθό δικό μου σήμερα. Ναι, εννοείται. Τον καλύτερο βοηθό θέλω που τον έχω συμπαθήσει. Τον ιό Κοτούλα, Βασίλη Κοτούλα, παρακαλώ. Κοιτάξτε εδώ φάτσα, έλα εδώ, αγόρι μου. Τι κάνεις? Καλά. Δεν μου λες, ο μπαμπάς σε βάζει μέσα στην κουζίνα όταν μαγειρεύει? Μαγειρεύετε μαζί? Ναι. Ναι. Τον βοηθά? Ναι. Σου αρέσουν τα φαγητά που κάνει ο μπαμπάς? Ναι. Πιο πολύ του μπαμπά ή τη μαμά? Μπαμπά. Αν ήταν η μαμά, δεν θα έλεγε τη μαμά. Λοιπόν, ανέβω πάνω στο σκαμπό. Έτσι. Θα με βοηθήσει ο Βασίλης, θα μαγειρέψουμε. Ωραία. Μαζί. Γιατί όχι. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα υλικά γρήγορα. Πατάτες, πατατόσουπα είναι, πατάτες θα έχει. Κρεμμυδάκι πράσο, μπέικον, γάλα. Μπαχαρικά έχουμε. Έχουμε θυμάρι, γλυκάνισο, αλάτι πιπέρι, ζωμό από κοτόπουλο. Ή λαχανικά, ό,τι σας αρέσει περισσότερο. Ξεκινάμε σε ένα σκεύος. Σήμερα θα είναι ωραία γιατί δεν θα λερώσουμε σχεδόν τίποτα. Θα πάμε σε ένα σκεύος. Βάλε μου λίγο λάδι εσύ. Μάλλον άνοιξε μου λίγο το μάτι πρώτα και βάλε μου λίγο λάδι. Να κόψω εγώ το πράσο και το μπέικον και μετά ο Βασίλης θα μας κόψει τις πατάτες.
βάλει λίγο ακόμα. Εντάξει, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Φοβερή συνταγή. Και μπορείς με αυτό να ξεκινήσεις ένα γεύμα, ή ένα δείπνο. Και εντάξει, τώρα για το χειμώνα μπορεί να είναι και ένα απολαυστικό, εύκολο, γρήγορο σνακ για το βράδυ, παραδείγματος χάρη. Ελαφρύ, έτσι. Mm-hmm. Τώρα μην κοιτάς το μπέικον, θα δώσει μια ωραία γεύση. Είναι πολύ λίγες, είναι 3-4 φέτες μπέικον. Κοίταξε, θέλει μια σχετική προετοιμασία, αλλά ο τρόπος εκτέλεσης όμως δεν είναι καθόλου. Όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Δύσκολος, πολύ εύκολο. Ρίξαμε και το κρεμμύδι και θα τα αφήσουμε λίγο να τσιγαριστούν. Mm-hmm. Να φέρεις μια ξύλινη κουτάλα. Ναι. Και εγώ με τον Βασίλη τώρα θα κόψουμε τις πατάτες. Οκ. Okay. Ωραία. Εγώ θα τσιγαρίσω αυτά εδώ. Και εσείς κάνετε μπαμπάς και γιος από εκεί, τη δικιά σας τη δουλειά. Ωραία. Ξεκίνα, Βασιλάκη, εσύ κόψε τις πατάτες όπως είπαμε. Εδώ να τις κόψουμε όλες. Ο Βασιλάκης θα τις κόψει σε μικρά κομμάτια. Πώς έχεις εμικοπή μόνο. Όχι, δεν κόβω, δεν ξέρει. Θα τις κόψει σε μικρά κομμάτια. Δείξε το Βασίλη. Γιατί... Για κόψε κι άλλη, Βασίλη. Κι άλλη θα κόψω τώρα, μισό λεπτό. Θα τις βάλω εγώ εδώ πιο πίσω. Κόψε κι αυτές, Βασίλη μου. Έτσι. Κόψε στη μέση αυτές. Δεν πειράζει, όπως είναι, στη μέση. Κόψε στη μέση. Μπράβο. Ωραία. Τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια για να βράσει γρήγορα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Mm-hmm. Όσο πιο μικρά κόψεις τα λαχανικά, τόσο πιο γρήγορα θα βράσει. Πάντως θα σου πω κάτι, με λίγη φαντασία και με έναν έτσι συνδυασμό κάποιων υλικών που προσφέρει η ελληνική γη, που δόξα τω Θεώ υπάρχουν σε αυθονία. Δόξα τω Θεώ. Και με μία σειρά από μπαχαρικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές έτσι διαφόρων ειδών πατατόσουπες, βελουτέ. Πατατόσουπες, πρασόσουπες, μανιταρόσουπες, ντοματόσουπες. Γενικά είναι, είναι μια εύκολη διαδικασία. Και τώρα που χειμωνιάζει, είναι αγαπημένο και βραδινό, πιστεύω. Σε πληροφορώ ότι αυτές οι σούπες, σύν των τραχανάτων, εντελώς παραδοσιακό, έχουν αρχίσει και παίζουν ακόμα και σε ξενοδοχεία, σε παραδοσιακά πρωινά. Έχεις πάει τώρα τελευταία σε ξενοδοχείο. Στα καλά ξενοδοχεία τώρα τελευταία έχουν γυρίσει λίγο στο πιο ελληνικό πρωινό. Πιο παραδοσιακό. Δηλαδή έχουν κόψει τις κρέπες και τα αυγά με μπέικον κτλ. Και έχουν γυρίσει σε λίγο πιο ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή, καλό είναι αυτό να γίνεται. Σε ξενοδοχεία θα δεις, ας πούμε, υπάρχουν πλέον ριζόγαλα, υπάρχουν σουπίτσες, τραχανά, υπάρχουν διάφορα τέτοια για πρωινό. Και εμείς θα τις σερβίρουμε σε μικρά μπολάκια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς θα τις σερβίρουμε σε μικρά μπολάκια. Και είδα ότι έχεις πολύ ωραίο ψωμί. Mm-hmm. Οπότε θα κάνουμε και 2-3 μπρουσκέτες, έτσι, σκορδοψωμάκια, για να τα συνοδεύσουμε. Τέλεια. Λοιπόν, ρίχνω μέσα εγώ και στο 3W, κυρίες και κύριοι, www.chefstincuisina.gr, για να δείτε εκεί όλα τα υλικά από τις συνταγές μας, τον τρόπο που παρασκευάζονται, να δείτε και πολλά backstage από τις εκπομπές, να γνωρίσετε καλύτερα τους σεφ που έχουμε εδώ καλεσμένους κάθε φορά στην εκπομπή. Μην ξεχνάτε όμως και τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει σήμερα στο Chef στην Κουζίνα, όπου σας δίνουμε πάρα πολλά δώρα. Σας δίνουμε μια σειρά από δώρα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα της εταιρείας Γραβάνης. Επίσης, σας δίνουμε πολύ ωραία παραδοσιακά νόστιμα λουκάνικα της εταιρείας Ζαφυριάδης. Μια ολοκληρωμένη σειρά με μπαχαρικά Φίνιξ αλλά και καφέδες Αλφα από την εταιρεία Γιώργιος Κατσίφας. Ακόμη θα σας δώσουμε μια σειρά από πάρα πολλά κοτόπουλα, αωρινά κοτόπουλα Πίνδος, πάρα πολλά όσπρια της εταιρείας Κιερίου, όσπρια Κιερίου από την Agroland και πάρα πολλά προϊόντα της αρτοβιομηχανίας Χατζής. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, θα φύγετε με πολύ πράγμα εδώ μέσα από την εκπομπή και για να τα κερδίσετε αυτά τα δώρα θα πρέπει να στείλετε SMS αμέσως τώρα, γρήγορα, γρήγορα. Το κινητό στο χέρι σας και γράφετε SEF. Αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας στην περιοχή από την οποία μας παρακολουθείτε και το κάνετε αποστολή στο 54121. Στο τέλος της εκπομπής, λίγο μάλλον πριν το τέλος της εκπομπής, θα αναδείξουμε και τον τυχερό μας τηλεθεατή που θα τα κερδίσει όλα αυτά τα δώρα. Και φυσικά
Θα σας τα στείλουμε όπου και να βρίσκεστε με μηδενικά έξοδα αποστολής. Καλή επιτυχία. Εντάξει. Βάλαμε και τις πατατούλες μέσα, έχουμε έτσι. Βάλουμε τις πατάτες και ρίχνουμε και το ζωμό. Ίσα ίσα να καλυφθούν οι πατατούλες. Ωραία. Θα ρίξουμε και γάλα. Λίγο γάλα τώρα. Θα σου πω γιατί. Το γάλα θα του δώσει μια πιο έντονη υφή, όχι γεύση τόσο. Και το κρατάω, βάλαμε λίγο τώρα να βράσει και μετά που θα το περάσουμε τον πίμερ, αν είναι πολύ πυκτό, θα ρίξουμε λίγο γάλα ακόμα. Φέρε μου λίγο αλάτι πιπέρι να ρίξουμε. Θέλει λίγο αλατάκι παραπάνω γιατί οι πατατούλες χρειάζονται λίγο αλάτι. Και το γλυκάνισο με το... Θυμάρι. Θυμάρι. Ωραία συνταγή, χειμωνιάτικη. Χειμωνιάτικη, εξαιρετικό, γλυκάνης ο στριμμένος. Πρώτη φορά το βλέπω. Βέβαια. Συνήθως είναι σε σποράκια. Μας βγάζει από ένα... Το κάναμε ειδική παραγγελία, να μας το φέρουν εδώ στην εκπομπή. Και δεν μας χαλάνε ποτέ χατήρι. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε καπάκι. Και περιμένουμε 10 λεπτά για να βράσουν οι πατάτες. Επειδή είναι μικρά κομμάτια κομμένες και επειδή ο ζωμός ήταν ήδη ζεστός, θα βράσει πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, ιδέες. Πάρα πολύ γεια. Ναι. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Να το χαμηλώσουμε λίγο. Σε εμένα. Οκ, χαμηλώσε το σε λίγο. Και να βάλουμε το Βασίλη να κάνει μια δουλειά ακόμα. Βασιλάκι, έτοιμος. Να το περάσουμε με τον μπίμερ. Έλα, Μπιλή, συγκορφιός. Φέρ' τον πιο κοντά, φέρ' τον πιο κοντά. Κάτσε να τον φέρω εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φέρουμε πιο κοντά. Τώρα ανέβα. Πάμε. Πάμε, εδώ, στο κάτω. Σ' αρέσει, ε? Κάνει και μπαμπάς λίγο. Οκ. Ας το να το κάνω και εγώ λίγο. Άρα το κατεβάσω εγώ. Έλα εδώ. Ανέβουμε ξανά. Έλα να ανέβουμε ξανά. Μπράβο. Να σε έχουμε στο πλάνο συνέχεια. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται και η σούπα μας βελουτέ. Ναι. Βελουτέ σημαίνει χωρίς κομμάτια, έτσι. Απαλή σαν κρέμα. Και παίρνει και πολύ ωραίο χρώμα τώρα, ε. Θυμάσαι που σου λέγα, σου μιλάγα για την πυκνότητα, ναι. Είδες που έχει πήξει λίγο τώρα πάνω. Να βάλουμε γάλα. Ναι, τώρα θα χρειαστεί λίγο να βάλουμε λίγο γάλα. Ρίξε λίγο γάλα εσύ. Να βγάλω εγώ τον πίμερ από εδώ. Ρίξε, μην το φοβάσαι, ρίξε, ρίξε λίγο. Ρίξε. Ωραία. Πάμε ένα κάτωμα. Να πάρει μία βράση έτσι με το γάλα που ρίξαμε τώρα. Για να μην είναι τόσο χυλωμένη, έτσι, να είναι ναι, τόσο να πηχτή, είναι, δηλαδή. Μην είναι τόσο πηχτή. Ωραία. Λοιπόν, βγάζω τα ψωμάκια από το φούρνο, τις μπρουσκετούλες. Να σας υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά και το διαγωνισμό μας που τρέχει σήμερα εδώ στο Σεφ στην κουζίνα. Όλα αυτά τα προϊόντα που βλέπετε εδώ μπροστά μας και άλλα τόσα θα γίνουν δικά σας. Βλέπετε και τα πλάνα τώρα στην οθόνη σας. Ένα καλάθι γεμάτο με τυροκομικά γαλακτομικά προϊόντα της εταιρείας Γραβάνης. Επίσης πάρα πολύ νόστιμα παραδοσιακά λουκάνικα της εταιρείας Ζαφυριάδης. Μία ολοκληρωμένη σειρά με μπαχαρικά, Φίνιξ και καφέδες, παρακαλώ, ελληνικό καφέ Αλφα που μας τα προσφέρει η εταιρεία Γιώργος Κατσίφας ΑΒΕ. Θα σας δώσουμε πολύ ωραία νόστιμα ορεινά κοτόπουλα της εταιρείας Πίνδος, κυρίες και κύριοι. Περίπου 20 κιλά όσπρια κυερίου
και πάρα πολύ ωραία νόστιμα προϊόντα της αρτοβιομηχανίας Χατζής. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα που σας παρουσίασα θα τα κερδίσει ένας από εσάς τους τηλεθεατές μας. Δηλώνετε συμμετοχή με SMS, γράφετε στο κινητό σας SEF, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, την περιοχή από την οποία μας βλέπετε και το κάνετε αποστολή στο 54121. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Εντάξει και τα ψωμάκια. Έτοιμα και τα ψωμάκια. Τα έβγαλα από το φούρνο, έχουν συσταθεί. Κόβω μια σελίδα σκόρδο. Πώς είναι. Και την τρίβω λίγο πάνω στο ψωμί. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Μπαμπά. Ναι. Okay. Λοιπόν, και σερβίρουμε, έτσι. Α, τέλειο. Αυτό και για βραδινό είναι ό,τι πρέπει. Αυτό εδώ δεν είναι φοβερό βραδινό. Ορίστε. Παρατόσουπα βελουτέ, κυρίες και κύριοι. Φρέσκο πιπεράκι. Έξι και λίγο πιπεράκι εδώ πάνω, έτσι. Πατατόσουπα βελουτέ. Κόβουμε τις πατάτες σε μικρά κομμάτια. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, το πράσο και το μπέικον. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, γλυκάνισο και θυμάρι. Προσθέτουμε επίσης το γάλα και στην συνέχεια τα βράζουμε όλα μαζί για 20 περίπου λεπτά. Μετά την βράση, περνάμε την σούπα από μπίμπερ για να αποκτήσει βελούδινη όψη. Σερβίρουμε σε μικρά μπολάκια και η πατατόσουπα βελουτέ είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη! Λοιπόν, να δοκιμάσουμε, ρε Γιάννη, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε τι έχεις κάνει εδώ τώρα, γιατί μας έχεις φέρει το χειμώνα στο πλατό και στην εκπομπή. Φύζηξε το λίγο να κρυώσει. Ναι. Τι έχεις κάνει. Δώσε και στο βασιλάκι να φάει. Φάει και βασιλάκι στο βασιλάκι. Το ψωμάκι χωρίς κόρδο που θέλει αυτός. Για λίγο. Ρίξω λίγο σου παπάνω. Βασιλάκι, τι έχεις κάνει. Έχουν δέσει τόσο ωραία τα υλικά. Το κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, να την κάνετε οπωσδήποτε την πατατόσουπα βελουτέ που σας παρουσιάσαμε εδώ με τον Γιάννη Κοτούλα. Βασιλάκι, καλό. Καλό, σ' αρέσει. Μπράβο, αγόρι μου. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε για ακόμα μια φορά, η Στοεπανίδη είναι εδώ στο πλατό μας. Ευχαριστώ πολύ που σε είδα και θα ξαναπούμε πάλι. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα για να σας πούμε κι άλλα και για να σας παρουσιάσουμε ακόμη περισσότερα. Για την πατατόσουπα βελουτέ για 4 άτομα θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: 4 έως 5 πατάτες, ένα κρεμμύδι, ένα πράσο, 4 φέτες μπέικον, ένα ποτήρι γάλα, ένα λίτρο νερό ή ζωμό κότας, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, γλυκάνισο. Πάμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας δείξω μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Θα κάνουμε μια εκπληκτική νοστιμότατη πατατοσαλάτα σε συνδυασμό με πάρα πολύ ωραία λουκάνικα, κυρίες και κύριοι. Και θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως τα υλικά. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, πιστέψτε με. Δεν θέλει πολλά υλικά. Είναι πάρα πολύ γρήγορη σαν συνταγή και φυσικά δεν κοστίζει πολλά χρήματα. Λοιπόν, για την πατατοσαλάτα με λουκάνικα θα χρειαστούμε τα εξής υλικά: 600 γραμμάρια πατάτες τρογγυλές, τις οποίες θα πρέπει να τις πλύνετε καλά, 200 γραμμάρια λουκάνικα, τα οποία θα τα κόψουμε σε ροδέλες, θα τα ψήσουμε κιόλας. Εμείς βέβαια τα λουκάνικα μπορείτε να τα κάνετε και βραστά κιόλας, αναλόγως πώς προτιμάτε, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Θα χρησιμοποιήσουμε ακόμη 3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα light, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 80 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα τριμμένη, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι, δέντρο λίβανο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Αυτά λοιπόν είναι τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την πατατοσαλάτα με λουκάνικα. Θέλω να σας πω ότι τις πατάτες εμείς τις έχουμε ήδη έτοιμες βρασμένες. Θα τις καθαρίσετε, θα τις πλύνετε καλά και θα τις
τις βράσετε περίπου για 20 με 25 λεπτά, τις οποίες μετά, μόλις τις βράσετε, θα τις κόψετε σε μικρά κομματάκια, όπως κάνω εγώ τώρα. Θα τις βάλετε σε μία κατσαρόλα, θα βάλετε νερό με αλάτι και όταν θα αρχίσει να κοχλάζει το νερό, θα προσθέσετε μέσα για 20 με 25 περίπου λεπτά τις πατάτες και θα βράσουν και θα είναι έτοιμες. Μόλις βράσουν, θα τις καθαρίσετε και μετά θα τις κόψετε όπως τις κόβω εγώ κατά αυτόν τον τρόπο, σε κομματάκια μικρά, για να τις φτιάξουμε. Λοιπόν, τώρα τα λουκάνικα που εμείς θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Ζαφυριάδης που μας έχουν στείλει πολύ ωραία λουκάνικα. Εμείς τα έχουμε ψήσει. Τα έχουμε έτοιμα. Θα τα κόψουμε και αυτά σε πολύ μικρά κομματάκια, γρήγορα, για να τα προσθέσουμε στο τέλος στην πατατοσαλάτα. Μετά από αυτό, θα κάνουμε τη σάλτσα στο μπλέντερ. Έτοιμα και τα λουκάνικά μας. Λοιπόν, στο μπλέντερ, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε το γιαούρτι, 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Μας έχει στείλει και ο κύριος Γραβάνης. Ένα κουταλάκι να πάρω λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραία η συνταγή που σας παρουσιάζω σήμερα εδώ. Πιστεύετε με να την κάνετε στο σπίτι. Αξίζει πραγματικά. Ωραία. Και λίγο ακόμη. Περίπου 200 γραμμάρια. Θα προσθέσετε μετά την μουστάρδα. Για να κάνει και πιο πικάντικη λίγο την συνταγή. Τη μαγιονέζα light. Λοιπόν, το κασέρι μας, κεφαλογραβιέρα, θα το κόψω εγώ λίγο κιόλας έτσι εδώ, και ρίχνουμε και το ξύδι. Ορίστε. Τώρα, κάνουμε blender, συγγνώμη, έτσι, και αυτά θα τα χτυπήσουμε. Σάλτσα μας είναι έτοιμη, θα ρίξουμε αλάτι και πιπέρι. Μαύρο πιπέρι, καταπληκτικό, που μυρίζει υπέροχα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κατσίφα που μας φέρνει πολύ ωραία μπαχαρικά εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, τώρα θα τα ρίξουμε αυτά όλα μέσα στον μπολ. Δεν έβγαλα και το κόφτη. Όλα αυτά θα τα ρίξουμε μέσα στο μπολ με τις πατάτες. Ωραία. Και προσθέτουμε και τα λουκάνικα που έχουμε ψήσει εμείς. Κάτσε όμως λίγο. Θεέ μου, τι γεύση, τρομερή. Και τώρα θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Και έχουμε κάνει μια καταπληκτική πάτατο σαλάτα με λουκάνικα. Παιδιά, επειδή πραγματικά την κάνω στο σπίτι μου πολύ συχνά, έχει απίστευτη γεύση. Τα αρώματα που βγάζουν τα λουκάνικα που βάζουμε μέσα δεν περιγράφονται. Λοιπόν, θα ρίξουμε και στο τέλος λίγο δέντρο λίβανο. Λοιπόν, ορίστε. Καθόλου δύσκολο. Η πατατοσαλάτα με λουκάνικα είναι πανέτοιμη. Καλή σας όρεξη!
Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά από την παραδοσαλάτα με λουκάνικα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα εδώ στο πλατό μας. Για την πατατοσαλάτα με λουκάνικα για 4 άτομα θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: 600 γραμμάρια πατάτες στρογγυλές πλυμμένες καλά, 200 γραμμάρια λουκάνικα κομμένα σε ροδέλες, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα light, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 80 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα τριμμένη, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι, δενδρολίβανο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε όμως συντονισμένοι γιατί σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα, σε 3 λεπτά, επιστρέφουμε στις οθόνες σας για να υποδεχτούμε τον Μάνο Γκοτσούλια που μας έρχεται από την Λάρισα αυτή τη φορά ο επόμενος σεφ. Διαφημίσεις και σε λίγο ξανά μαζί. Χρώματα, ταπετσαρίες τείχου, Μπλάνας. Χρώματα και ταπετσαρίες τείχου. Εργαλεία για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη στις καλύτερες τιμές. Εσείς επιλέγετε και εμείς αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση της ταπετσαρίας στο χώρο σας. Μπλάνας. The Art of Color. Πύλης 36, Τρίκαλα. Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα Γραβάνης. Κεντρική διάθεση Μακριχώρη Λάρισας. Τηλέφωνο 249 50 22 975. Μυρωδάτα μπαχαρικά και ευεργετικά βότανα από την εταιρεία Γεώργιος Κατζίφας ΑΒΕΕΡ. Μπαχαρικά Phoenix με το κύρος και την εγγύηση της εταιρείας Γεώργιος Κατζίφας ΑΒΕΕ. Κεντρική διάθεση 7ο χιλιόμετρο Λάρισας Φαλάνης. Όταν επιλέγετε Κοτοτόπουλο Πίνδος, παίρνετε μαζί και παράδοση και έγκυρηση και νοστιμιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι είναι πάντα φρέσκο και εγγυημένο. Επιλέξτε το από το σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το στα κρεοπολία. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Κουβαλάνε αξίες. Με εμπειρία 40 ετών, σεβασμό στον καταναλωτή και προσήλωση στην ποιότητα, συνεχίζουμε την παρασκευή του παραδοσιακού χωριάτικου λουκάνικου. Λουκάνικα Ζαφυριάδης. Μοναδική γεύση που δεν αντιγράφεται. Αναξαγόρα 9, περιοχή Αγία Μονή, Τρίκαλα. Εστιατόριο το Μπιζέλι. Ελληνική και μεσογειακή κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά. Σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Μαγειρεύουμε το φαγητό της επιλογής σας κατόπιν παραγγελίας. Εστιατόριο το Μπιζέλι. Αγαπημένο στέκι με το καλύτερο φαγητό της πόλης. Υψηλάντου 74 στη Λάρισα. Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον. Ένας επίγειος παράδεισος στην πόλη των Τρικάλων. Επαγγελματίες κομμωτές σας προτείνουν, εσείς τους εμπιστεύεστε, το αποτέλεσμα κάτι παραπάνω από ιδανικό. Κομμωτήριο Παυλίνα Στέφανος. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, χωρίς ραντεβού. Υποκράτους 8, Τρίκαλα. Eco Market. Τα πάντα για το σπίτι και τον επαγγελματικό εξοπλισμό. Έπιπλα, φωτιστικά, υαλικά, είδη δώρων, λευκά είδη, πίνακες, εξοπλισμοί καταστημάτων, εργαλεία, απορρυπαντικά, χαρτικά. Ειδικές τιμές σε επαγγελματίες. Eco Market. 5ο χιλιόμετρο Τρικάλου Λαρίσης. Τηλέφωνο 2431 055 855. Από γενιά σε γενιά μεταφέρουμε το μεράκι για το ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού. Υγιεινό, θρεπτικό, απολαυστικό. Θέλει τέχνη και έμπνευση. Ζυμώνεται σε άπειρους συνδυασμούς. Αρτοβιομηχανία Χατζής. Δημιουργούμε καθημερινά προϊόντα άρτου για το τραπέζι σας. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας. Πώληση λιανική χοντρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα.
γεύση όπως παλιά. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Chef στην κουζίνα και είμαστε πανέτοιμοι να σας δείξουμε την επόμενη συνταγή, η οποία έχει έτσι, θα έλεγα, ρίζες από την Ιταλία, μιας και θα φτιάξουμε ριζότο, παρακαλώ, με διάφορα τυριά. Πάμε όμως αμέσως τώρα να σας παρουσιάσω τον επόμενο Chef που θα έρθει εδώ, που έχει έρθει εδώ στο πλατό μας και δεν είναι άλλος από τον φίλο μου πλέον, τον Μάνο Γκοτσούλια. Γεια σου, Μάνο. Καλώς ήρθες και σήμερα στο Chef στην κουζίνα. Θα πάμε ένα ταξιδάκι, λέω, ναι, σήμερα. Θα πάμε ένα ταξιδάκι στην Ιταλία, αλλά με ελληνικά τυριά. Με ελληνικά τυριά, συνδυασμός. Ναι, ναι, ναι. Δύο χωρών, Ιταλία με Ελλάδα. Λοιπόν, και θα κάνουμε το αγαπημένο μας ριζότο, κυρίες και κύριοι. Και ποιος δεν έχει φάει ριζότο, αλλά αυτό όμως το οποίο θα σας παρουσιάσουμε εμείς σήμερα εδώ στην κουζίνα, πιστέψτε με, θα είναι το καλύτερο. Όμως, πριν σας παρουσιάσω τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη συνταγή, θέλω να σας υπενθυμίσω αυτόν τον φοβερό διαγωνισμό που τρέχει σήμερα εδώ στο Chef στην κουζίνα. Ό,τι βλέπετε εδώ μπροστά, παρακαλώ, από την εισίδα που μαγειρεύουμε, κάποιος από εσάς θα τα κερδίσει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Γι' αυτό πάρτε αμέσως τώρα το κινητό στο χέρι σας και δηλώστε συμμετοχή. Γράφετε Chef, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και το κάνετε αποστολή στο 54-121. Διάφορα προϊόντα έχουμε, τυροκομικά, ένα καλάθι γεμάτο με τυροκομικά, γαλακτοκομικά προϊόντα της εταιρείας Γραβάνης. Επίσης θα σας δώσουμε και λουκάνικα πεντανόστιμα και πάρα πολύ ωραία σε ποιότητα από την εταιρεία Ζαφυριάδης. Θα πάρετε μια ολοκληρωμένη σειρά από μπαχαρικά, Φίνιξ και καφέδες της εταιρείας Κατσίφας. Και επίσης σας έχουμε και κοτόπουλα, πάρα πολλά κοτόπουλα από την εταιρεία Πίνδος και Όσπρια Κιερίου, βεβαίως. Και ακόμη ένα καλάθι με την αρτοβιομηχανία Χατζής που μας έχει στείλει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε σκοπό να σας εξοπλίσουμε για τα καλά. Τα ντουλάπια στην κουζίνα σας, το ψυγείο σας και να κάνετε πάρα πολύ ωραίες συνταγές με όλα αυτά τα πολύ ωραία προϊόντα που μας προσφέρουν οι εταιρείες που σας παρουσιάσαν. Καλή επιτυχία, στέλνετε διαρκώς μηνύματα Chef κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54-121 και την περιοχή από την οποία μας παρακολουθείτε. Να δείξουμε τα υλικά. Ναι, τι λες, ναι, θα ναι, τα πεις, ναι, να τα πω τι θες. Πέστε. Θα τα πω εγώ. Πέστε, σιγά, α, λοιπόν, θα τα πω εγώ, κυρίες και κύριοι, γράψτε αναλυτικά. Δεν είναι πάρα πολλά τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για το ριζότο. Θα χρειαστούμε 40 γραμμάρια βούτυρο, ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κνόρ κοτόπουλο διαλυμένο σε 4 ποτήρια νερό για τον ζωμό. Επίσης θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια ρύζι για το ριζότο αρμπόριο, ένα ποτήρι άσπρο αφρόδες κρασί, 50 γραμμάρια μυζήτρα. Επίσης θα βάλουμε 50 γραμμάρια ανθότυρο και άλλα 50 γραμμάρια γραβιέρ που είναι η αγαπημένη μου κιόλας, θέλω να σου πω, Μάνο. Και 50 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα, μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Αυτά λοιπόν είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε στην συνταγή μας για το ριζότο. Και ναι, ξεκινάμε. Ωραία, λοιπόν, αυτά που είχα να πω, εγώ τα είπα. Ξεκινάω, θα πω εγώ. Ξεκινάς εσύ. Λοιπόν, βάζουμε το βούτυρο. Γιατί δεν ξεχάσαμε. Βάλουμε... Τι θέλω. Να βάλουμε τα γάντια, Κωνσταντινέ. Θα βάλεις τα γάντια σου, ναι. Οκ. Okay. Βάλτε τα γάντια. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα μας στο www.chefstinkuzina.gr, όπου εκεί θα δείτε τα πάντα για τις συνταγές, θα ενημερωθείτε για διάφορα tips μυστικά που υπάρχουν επάνω στο κομμάτι της γαστρονομίας και διάφορα άλλα, μια πλήρη παρουσίαση των συνταγών και της εκπομπής. www.chefstinkuzina.gr. Ξεκινάμε με να έχουμε βούτυρο, βάλει το βούτυρο, μετά το κρεμμύδι, το κρεμμύδι, λίγο το κρεμμύδι, ρίχνουμε το ρύζι. Το ανακατεύουμε καλά. Στην Ιταλία πάντως, όπως και στην Ελλάδα φυσικά, το ριζότο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Ναι, έτσι? Ναι, πάρα πολύ και τρώνε και πάρα πολύ ριζότο. Mm-hmm. Κόσμος και στα μαγαζιά που έχω δουλέψει, πούμε, το ριζότο το επιλέγει. Ναι, το επιλέγουν πάρα πολύ. Και λοιπόν, μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με ένα ωραίο πιάτο. Και σαν γαρνιτούρα μπορείς να το προτείνεις, ναι, το ριζότο και σαν πρώτο πιάτο. Mm-hmm. Ωραία. Και
και μπορείς να κάνεις πολλά ριζότα. Έτσι, μπορείς να βάλεις πολλά υλικά, ας πούμε, στο ριζότα. Καλά, σαν βάση έχεις το ναι, ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Ναι, χαμός, πραγματικά. Λοιπόν, τη σουτάρουμε, σβήνουμε με τελευκό κρασί. Βέβαια, το ριζότα δεν είναι. Πρέπει να έχει και μια ιδιαίτερη τεχνική κιόλα έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, όχι, δεν είναι εύκολο. Πραγματικά δεν είναι εύκολο. Ναι, μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο. Έχει συγκεκριμένη τεχνική. Έχει συγκεκριμένη τεχνική. Θέλει πολύ προσοχή στο χρόνο, στο βράσιμο και στα υλικά, ας πούμε. Αλατάκι, αλάτι, πιπέρι, ναι. Και τώρα, εδώ μας παίρνει λίγο χρόνο, έτσι, αυτή είναι η τεχνική, θέλει σιγά σιγά ζωμό. Έτσι, εδώ έχουμε βάλει ζωμό κοτόπουλο. Τέσσερα ποτήρια νερό, ναι, με ένα κνόρ κοτόπουλο. Με ένα κνόρ κοτόπουλο, ναι. Είναι έτοιμο. Τώρα είναι έτοιμο, ναι, έχουμε συμπληρώσει τα υγρά που θέλουμε, που χρειάζεται. Mm-hmm. Βλέπουμε, το ριζότο μας θέλουμε να είναι χυλωμένο, έτσι. Έτσι. Αυτό είναι το μυστικό και το καλό το ριζότο. Βέβαια αυτό θα βοηθήσει όταν θα βάλουμε μέσα και τα διάφορα τυριά. Ναι, ναι, που θα γίνει σαν κρεμούλα. Το συγκεκριμένο ρύζι που γίνεται το ριζότο είναι το ρύζι αρμπόριο. Ναι. Έτσι, το αρμπόριο έχει αυτή την ιδιότητα, χυλώνει. Δεν χρησιμοποιούμε δεν για το χρησιμοποιούμε ριζότο άλλο ρύζι. Κανένα άλλο ρύζι. Κανένα άλλο. Ναι. Είναι μόνο το αρμπόριο. Αρμπόριο. Ναι, ναι. Okay. Α πούμε, πολλές φορές εγώ έχω δει πούμε, με ριζότο με μπασμάτι. Ναι. Ή ριζότο με μπονέτ. Δεν είναι ριζότο. Mm-hmm. Έτσι. Το γνήσιο ιταλικό ριζότο είναι με το συγκεκριμένο ρύζι, το αρμπόριο. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Στο ριζότο μπορούμε να βάλουμε ό,τι τυριά θέλουμε, έτσι. Ό,τι τυριά θέλει. Δεν έχουμε. Ναι, 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 όχι, δεν έχει περιορισμό. Mm-hmm. Ό,τι τυριά θέλει. Οπότε, ό,τι. Όποιο. Εντάξει, εμείς επιλέξαμε τώρα κάποια τυριά ελληνικά. Ωραία. Έτσι, και καλό θα κάνουμε. Ωραία. I was wrong. Now I know this. That when he told me. Και προσθέτουμε τώρα τα τυριά ένα-ένα γραβιέρα. Ξέρεις κάτι, το ριζότο πάντως είναι από τις συνταγές, είναι από τα φαγητά το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Όταν το μαγειρεύεις, δηλαδή δεν πρέπει να αφαιρείσαι κιόλας, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, θέλει να είσαι από πάνω. Είναι το πιάτο που λέμε εμείς ότι θέλει να είσαι από πάνω. Δεν μπορείς να το αφήσεις. Ναι, θέλει συνέχεια να κάτι, μα θέλει συνέχεια. Το καλό πάντως είναι ότι δεν κρατάει πολλή ώρα η όλη διαδικασία. Κρατάει πολλή ώρα, εντάξει δεν είναι μαγειρευτό φαγητό, είναι ένα πιάτο της ώρας που θέλει αρκετό χρόνο όμως. Θέλει 15-20 λεπτά. Σε σύγκριση με άλλες συνταγές που χρειάζονται 40 λεπτά ναι, και μία ώρα. Ναι, όχι, αυτό έχεις δίκιο. Είναι πιο σύντομο. Μπορείς να πιάσεις το αμφότυρο. Βεβαίως. Βλέπεις τώρα ότι έχουμε βγάλει. Κάτσε να στο κόμψω πιο δράς. Να σβήσουμε. Εσύ το ριζότο με ποια συνταγή θα το συνόδευες, με τι φαγητό. Τι εννοείς. Με τι φαγητό. Σαν γαρδιτούρα το ναι, ριζότο. Ναι, ναι, ακριβώς. Με διάφορα πολλά. Με ένα ψαρονέφρι, με ένα φιλέτο. Mm-hmm. Με διάφορα μπορούμε να το κάνουμε. Με ένα κοτόπουλο, με αρκετά κρέατα. Θα μπορούσε όμως να αποτελέσει και κυρίως πιάτο, λες. Πρώτο πιάτο. Πρώτο πιάτο. Ναι, ναι, κυρίως όχι, δεν μπορείς να. Εντάξει, φτάνει. Τέλος βάζουμε παρμεζάνα, το μόνο ιταλικό τυρί που mm-hmm. έχει συνταγή μας, να χρειάζεται και δύο κομματάκια βούτυρο. Εσείς όμως κυρίες και κύριοι μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό που τρέχει σήμερα εδώ στο Chef στην κουζίνα γιατί σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα θα κάνουμε και την κλήρωση για να αναδείξουμε τον υπερτυχερό θα έλεγα τηλεθεατή γιατί σήμερα η εκπομπή όπως βλέπετε είναι φορτωμένη με πάρα πολλά δώρα και έχουμε σκοπό φέτος να σας χαρίζουμε πάρα πολλά δώρα χρήσιμα, το πιο σημαντικό και ξεκινήστε να στέλνετε και άλλα μηνύματα, πάρτε το κινητό στο χέρι σας και γράψτε σεφ κενό ονοματεπώνυμο από ποια περιοχή μας παρακολουθείτε και το κάνετε αποστολή στο 54121 γιατί ό,τι βλέπετε εδώ μπροστά και άλλα τόσα κάποιος από εσάς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα δει το όνομά του στο κάτω μέρος της οθόνης και θα κερδίσετε μία σειρά από πάρα πολλά προϊόντα. Θα σας δώσουμε λοιπόν ένα καλάθι γεμάτο με τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα της εταιρείας Γραβάνης. Επίσης πάρα πολλά λουκάνικα που είναι και πολύ νόστιμα και πάρα πολύ ωραία σε ποιότητα από την εταιρεία Ζαφυριάδης.
μια ολοκληρωμένη σειρά με μπαχαρικά της εταιρείας Phoenix και καφέδες Αλφα που μας τα στέλνει ο κύριος Κατσίφας εκεί στην Λάρισα. Επίσης μια σειρά από κοτόπουλα, ορεινά κοτόπουλα της εταιρείας Πίνδος, οσπριακή αερίου, καθώς επίσης και ένα καλάθι γεμάτο με προϊόντα της αρτοβιομηχανίας Χατζής. Δεν σας κάνουμε πλάκα, όλα αυτά τα προϊόντα και θα τα κερδίσει ένας από εσάς τους τηλεθεατές μας, σεφ, κενό, ονοματεπώνυμο και από ποια περιοχή μας παρακολουθείτε και αποστολή στο 54-121. Καλή επιτυχία, σας εύχομαι, σε πολύ λίγο θα γίνει η κλήρωση. Να προσθέσουμε και λίγο μαϊντανό. Ναι. Τώρα είμαστε έτοιμοι, το ριζότο μας είναι έτοιμο. Βάζουμε λίγο μαϊντανό και μπορούμε να βλέπεις που έχει λιώσει, που έχει γίνει κρεμμόδες. Ωραίο έχει γίνει, ε. Ναι. Να δοκιμάσω λίγο μία. Θέλεις, πάρε λίγο. Μισό. Πόση ώρα περίπου θέλει έτσι το ριζότο στο... με τα τυριά μετά, με το μάτι το δούμε αυτό φαντάζομαι, έτσι, για να χυλώσει. Ναι, με το μάτι, το βλέπεις, ναι. Θέλει συνέχεια να κάτι, μόλις λιώσω τα τυριά, είναι έτοιμο το ριζότο. Και δεν θέλει να μείνει πολύ το ριζότο. Θέλει δηλαδή με το που θα το βγάλεις, να το βάλεις στο πιάτο και να το σερβίρεις κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν. Αυτό είναι το. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να το σερβίρουμε τώρα στο πιάτο μας. Οπότε περνάμε και ένα μήνυμα, κυρίες και κύριοι, να προτιμάτε τα ελληνικά τυριά, παρακαλώ. Ακριβώς. Έτσι να στηρίζουμε και τη χώρα μας. Για φέρτο μου. Έτοιμο. Τώρα, αν θέλουμε, μπορούμε. Θες να τρέψεις λίγο πιπέρι. Ναι, βεβαίως. Ταιριάζει πάρα πολύ πιπέρι. And that's why birds do it. Τέλει. Έτοιμο. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το ριζότο με διάφορα τυριά. Διαχειρός Μάνο Γκοτζούλια. Ριζότο με τυριά. Λιώνουμε το βούτυρο σε πλατιά κατσαρόλα, προσθέτουμε το κρεμμύδι και τα τσιγαρίζουμε ελαφρά για περίπου 3 λεπτά. Προσθέτουμε το ρύζι μέχρι να τσιγαριστεί, σβήνουμε με το κρασί και τα ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί. Στην συνέχεια προσθέτουμε λίγο από τον καυτό ζωμό και ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να εξατμιστεί και ο ζωμός. Θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Μετά από περίπου 20 με 25 λεπτά το ριζότο είναι έτοιμο και κρεμμόδες, αποσύρουμε από την φωτιά και προσθέτουμε τα τυριά και το υπόλοιπο βούτυρο. Καλή σας όρεξη! Να σου πω να δοκιμάσουμε ξανά. Ναι, αυτό εγώ θα έκανα εγώ πριν, δεν λέει. Ναι. Να δούμε. Τώρα που βάλαμε και το πιπεράκι. Εγώ μπορώ να φάω και ένα κιλό ριζότο. Και εμένα το αγαπημένο μου είναι το ριζότο. Πάρα πολύ ωραίο. Βούλα, ετοιμάσου. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλεις να κρεμούλα. Ναι, έχει κρεμώσει. Είναι αντέντη το ρύζι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις ο ρύζι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το... Να το κάνετε το ριζότο, κυρίες και κύριοι, με τυριά οπωσδήποτε στο σπίτι σας. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας δείξαμε τον τρόπο πολύ αναλυτικά και είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Μάνο, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, είστε παρεδί. Καλό απόγευμα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε. Για το ριζότο με τυριά για 4 άτομα θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: 40 γραμμάρια βούτυρο, ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κνόρ κοτόπουλο διαλυμένο σε 4 ποτήρια νερό για τον ζωμό, 350 γραμμάρια ρύζι για ριζότο, ένα ποτήρι άσπρο αφρόδες κρασί, 50 γραμμάρια μυζήθρα, 50 γραμμάρια ανθότυρο, 50 γραμμάρια γραβιέρα, 50 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα, μαϊντανός, αλάτι και πιπέρι. Και κλασικά μετά το φαγητό μας πάμε να κάνουμε και ένα ωραίο κοκτέιλ, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη εδώ πέρα, τον Σκουμί, που μας έρχεται από το Public Music Bar, αγαπημένο hot spot στα Τρίκαλα για τη διασκέδασή μας, και θα μας κάνεις ωραίο κοκτέιλ σήμερα πάλι, έτσι. Θέλω να σου πω ότι έχεις κάνει τρελό fan club εδώ, στην εκπομπή, ναι. Περιμένουν να δουν το κομμάτι σου, το έντετό σου, εδώ στο σεφ στην κουζίνα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε honey daiquiri. Δάκιουρι με μέλι. Ωραία. Γλυκό.
Δηλαδή θα είναι το κοκτέιλάκι μας έτσι, γλυκόξινο. Βαρύ, ωραία. Μουνιάτικο, τα θέλουμε αυτά έτσι κυρίως, γιατί όταν βγαίνουμε έξω και όταν έχει κρύο, θες να πιεις και ένα κοκτέιλ, να πιεις ένα ποτό, να σε ζεστάνει λίγο και να σε φέρει σε κέφι και σε διάθεση, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς θα μας κάνεις σήμερα. Πάνω στα κοκτέιλ, παιδί μου, το κοκτέιλ το κατέχεις καλά, έτσι. Έχεις εμπειρία μεγάλη στα κοκτέιλ, Δημήτρη. Θα μπορούσα να δω πως ναι. Εντάξει, έχει πολύ διάβασμα ακόμα, έχει πολύ... Ναι, είναι ιδιαίτερα πάντως τα ποτά αυτά και πρέπει να πετύχεις και την δοσολογία και όλα σωστά για να το κάνεις, να το φέρεις εκεί ακριβώς που θες κιόλας. Αλλά όσοι από εσάς δεν μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι σας, δεν έχετε πάρει να επισκεφτείτε το Public στα Τρίκαλα. Εκεί θα γνωρίσετε και τον Δημήτρη και όλο το προσωπικό που είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και πολύ ωραίος χώρος κιόλας. Και φυσικά να πούμε ότι στο Public εκεί διοργανώνονται και πολύ ωραίες βραδιές. Κάνετε και πολύ ωραία live τώρα, έτσι. Κάθε Κυριακή. Ξέρω, κάθε Κυριακή, ε. Ναι, ναι. Και Πέμπτη έχετε βραδιά κοκτέιλ και τρίτη βραδιά πύρας. Γεμάτο το πρόγραμμα στο Public. Ο Θάνος ο Γρίβας πότε έχει σκοπό να έρθει εδώ, θα μας εμφανιστεί καμιά φορά. Και είναι έτοιμο. Έτοιμο, να δοκιμάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε. Α, όντως έχει αυτή την γλυκόξινη γεύση το κοκτέιλ. Πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε, ρε Δημήτρη. Περισσότερα ποτά θα πιούμε εκεί. Ναι. Θα έρθουμε στο Public, ok. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσετε για ακόμη ένα απόγευμα Σαββάτου εδώ, το Chef στην Κουζίνα στην TRT. Μην ξεχνάτε, την εκπομπή τη βλέπετε σε επανάληψη κάθε Σάββατο βράδυ στις 11.30 και το επόμενό μας ραντεβού σε μία εβδομάδα από τώρα, στις 18.30 το απόγευμα. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατόβραδο και μια υπέροχη Κυριακή. Σας στέλνουμε όλη μας την αγάπη και όλη μας την θετική ενέργεια. Γεια χαρά! Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Πλάνας, χρώματα, είδη ζωγραφικής και αγιογραφίας, διακοσμητικά υλικά και υλικά εσωτερικής θερμομόνωσης. Αναλαμβάνουμε την εσωτερική θερμομόνωση με εξειδικευμένο συνεργείο και σας κάνουμε δώρο το βάψιμο. Πλάνας, The Art of Color, Πύλης 36, Τρίκαλα. Με εμπειρία 40 ετών, σεβασμό στον καταναλωτή και προσήλωση στην ποιότητα, συνεχίζουμε την παρασκευή του παραδοσιακού χωριάτικου λουκάνικου. Λουκάνικα Ζαφυριάτης. Μοναδική γεύση που δεν αντιγράφεται. Αναξαγόρα 9. Περιοχή Αγία Μονή, Τρίκαλα. Όταν επιλέγετε Κοκοτόπουλο Πίνδος, παίρνετε μαζί και παράδοση και έγκυρηση και νοστιμιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι είναι πάντα φρέσκο και εγγυημένο. Επιλέξτε το από το σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το στα κρεοπολία. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Κουβαλάνε αξίες. Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα Γραβάνης. Κεντρική διάθεση Μακριχώρη Λάρισας. Τηλέφωνο 249 50 22 975. Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον. Ένας επίγειος παράδεισος στην πόλη των Τρικάλων.
Καφέ και μαγειρευτό φαγητό, το Μπιζελάκι. Ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, με τα πιο αγνά υλικά. Σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Μαγειρεύουμε το φαγητό της επιλογής σας κατόπιν παραγγελίας. Καφέ και μαγειρευτό φαγητό, το Μπιζελάκι. 23 Οκτωβρίου 48 στην Λάρισα. Επαγγελματίες κομμωτές σας προτείνουν, εσείς τους εμπιστεύεστε, το αποτέλεσμα κάτι παραπάνω από ιδανικό. Κομμωτήριο Παυλίνα Στέφανος. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, χωρίς ραντεβού. Υποκράτους 8. Τρίκαλα. Eco Market. Τα πάντα για το σπίτι και τον επαγγελματικό εξοπλισμό. Έπιπλα, φωτιστικά, υαλικά, είδη δώρων, λευκά είδη, πίνακες, εξοπλισμοί καταστημάτων, εργαλεία, απορρυπαντικά, χαρτικά. Ειδικές τιμές σε επαγγελματίες. Eco Market. 5 χιλιόμετρο Τρικάλου Λαρίσης. Τηλέφωνο 2431 055 855. Από γενιά σε γενιά μεταφέρουμε το μεράκι για το ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού. Υγιεινό, θρεπτικό, απολαυστικό. Θέλει τέχνη και έμπνευση. Ζυμώνεται σε άπειρους συνδυασμούς. Αρτοβιομηχανία Χατζής. Δημιουργούμε καθημερινά προϊόντα άρτου για το τραπέζι σας. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας. Πώληση λιανική χοντρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα.